Κάτι είναι μεγάλη χαρά σήμερα νωρίς το πρωί να επισκεφθώ την κεντρική ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι και να μιλήσω με ψαράδες, με εμπόρους και να ενημερωθώ για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλίας αλλά και ο κλάδος της εμπορίας ψαριών. Δυστυχώς το θεσμικό και το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει συνολικά την αλία είναι ένα πλαίσιο απαρχαιωμένο το οποίο δυσκολεύει πολύ τη δουλειά όλων όσων εμπλέκονται στον κλάδο της αλίας. Η αλία θα πρέπει να είναι ένα φυσικό συντηρητικό πλεονέκτημα της χώρας, ένας δυναμικός υποκλάδος του πρωτογενούς τομέα. Δυστυχώς λόγω αυτού του απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου αυτό δεν συμβαίνει. Μια επίσης πολύ μεγάλη πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι πως θα πείσουμε περισσότερα νέα παιδιά να ασχοληθούν με την αλία, να έρθουν στην θάλασσα και να συνεχίσουν τις δουλειές των πατεράδων τους, αλλά προσαρμοσμένοι σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα έχει στο επίκεντρό του την προστασία των αποθεμάτων έτσι ώστε η αλία να είναι πάντα βιώσιμη. Με πολύ μεγάλη χαρά ενημερώθηκα για πρωτοβουλίες νέων παιδιών που έχουν αναλάβει το δύσκολο και εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο της εκπαίδευσης νέων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να έρθουν στη θάλασσα και αυτή είναι μια εξαιρετικά ενθαρρυντική και έτσι αισιόδοξη πρωτοβουλία.